θα έχουμε και ειδήσεις. Πριν πάμε, κύριε Υπουργέ, έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση. Παρακαλώ. Και με αφορμή την προηγούμενη εβδομάδα, την ημερίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στο Ζάπιο, τους νοσοκομιακούς γιατρούς και τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία που αντιδρούν, εκείνο που βγήκε και ακούσαμε μάλιστα και ένα νοσοκομιακό γιατρό να μας το λέει, το κύριο Σόλας από τον Ευαγγελισμό, το ξέρετε, ότι αυτό θα είναι ένα πρόσθετο για τους ασφαλισμένους, γιατί με τη σύμπραξη αυτή δεν θα καλύπτεται οι εξετάσεις μας από τα νοσοκομεία, θα καλύπτονται από κάποιους ιδιώτες, άρα εμείς θα πληρώνουμε παραπάνω. Με κοιτάτε περίεργα. Ξέρετε κάτι. Θέλουμε να μας το ξεκαθαρίσετε. Είναι συνταγματικό δικαίωμα όλων, άρα και των ιατρικών συλλόγων και των φορέων και των δημοσιογράφων και αρθρογράφων που ασχολούνται με την υγεία να διατυπώνουν άποψη, αλλά η πολιτική χαράσεται από το Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση. Σαφέστατα. Και εγώ είμαι θεματοφύλακας της δημόσιας και δωρεάν υγείας, που σημαίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη, γιατί είναι κοινωνικό αγαθό η υγεία, ήταν, είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι δωρεάν. Και όχι μόνο αυτό, το Υπουργείο Υγείας έχει συντελέσει με τις πολιτικές του στο να επιβαρύνονται πολύ λιγότεροι πολίτες και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ. Θα καλύπτονται δηλαδή, κύριε Υπουργέ, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είχαμε αρκετές απορίες. Θα καλύπτονται από το ταμείο του. Από τον ΕΟΠΗ εννοείται. Από τον ΕΟΠΗ. Ακούστε. Δηλαδή, ότι αν πάω σε ένα νοσοκομείο δημόσιο και μου πει, κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να πάρετε στο κυρίου Γρηγοριάδη. Δεν θα μου υποδείξει που θα πάω. Θα πρέπει να πάτε σε ένα εξωτερικό κέντρο. Σε ένα ιδιώτη. Για να κάνετε αυτή την εξέταση, η οποία δεν γίνεται εδώ. Γιατί πότε χαλάει, πότε δεν χαλάει τομογράφος, πότε ο αξονικός κτλ. Εγώ θα πάω και θα πληρώσω στον Γρηγοριάδη. Κατηγορηματικά όχι, ούτε θα πάω σε κανέναν Γρηγοριάδη. Θέλω να εξηγήσω, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω. Τι ακριβώς θα γίνει. Εμείς πιστεύουμε στη δημόσια δωρεάν υγεία. Μάλιστα. Είναι άλλο το δημόσια δωρεάν υγεία και άλλο το κρατική. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει αν ο πάροχος υγείας, ο ΕΟΠΗ, που είναι το ασφαλιστικό ταμείο όλων, πληρώνει υπηρεσίες τώρα, ήδη συνεργάζονται και ο ΕΟΠΗ και τα δημόσια νοσοκομεία με τον ιδιωτικό τομέα και αγοράζουν υπηρεσίες. Θα εξακολουθήσουν να μπορούν να τις αγοράζουν στις καλύτερες δυνατές τιμές, με την πιο υψηλή ποιότητα, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς και να είναι αυτό εργαλείο στα χέρια γιατρών, τεχνολόγων, νοσηλευτών, διοικητικών. Άρα, το κρατικό σημαίνει το κράτος φροντίζει και παρέχει υπηρεσίες. Είδαμε στα χρόνια της κρίσης που οι γιατροί του ΕΣΥ ήταν σύγχρονοι ήρωες και οι νοσηλευτές και όλο το προσωπικό, ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι αυτές οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο θέλουμε για τον Έλληνα πολίτη. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βαδίσουμε στο μέλλον. Πώς? Διατηρώντας στο ακέραιο, και εγώ είμαι ο θεματοφύλακας αυτού, τη δημόσια δωρεάν υγεία, αλλά εξελίσσοντας έτσι το σύστημα, έτσι ώστε να μπορούμε να αγοράζουμε ως ελληνικό δημόσιο υπηρεσίες τέτοιες για τους πολίτες μας πολύ υψηλού επίπεδου. Άρα, εξακολουθεί να καλύπτει και να πληρώνει ο ΕΟΠΗ τα πάντα, όπως κάνει τώρα για τους ασφαλισμένους. Προσέξτε, και για τους ανασφάλιστους, όπως βλέπετε. Και τα νοσοκομεία μας πρέπει να εξυγχρονιστούν και πρέπει να βελτιωθούν, και γι' αυτό θα κάνω ανακοινώσεις σήμερα, όπως σας είπα, στο πλαίσιο της δημόσιας δωρεάν υγείας. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι άλλο το δημόσιο δωρεάν και άλλο το κρατικό. Να εξηγήσω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Στη σοσιαλιστική Σουηδία, που είναι όλα δημόσια, υπάρχει το νοσοκομείο Καρολίνσκα. Είναι το κορυφαίο νοσοκομείο δημόσιο στη χώρα. Το νοσοκομείο αυτό αγοράζει υπηρεσίες κατά χρήση και περίπτωση. Κατά χρήση και περίπτωση. Και πληρώνει το κράτος το σουηδικό ιδιωτικές υπηρεσίες για όλα μες στο νοσοκομείο, τις οποίες απολαμβάνουν οι πολίτες μες στο νοσοκομείο και δεν επιβαρύνονται για τίποτε. Στη σοσιαλιστική Σουηδία, έτσι. Άρα δεν θα πηγαίνω εγώ στο ιδιωτικό κέντρο, αλλά μέσα στο νοσοκομείο θα έχουμε μονάδα ιδιωτική, η οποία θα λειτουργεί σαν να είναι ένα ενιαίο κομμάτι με το δημόσιο. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε, εγώ με πολύ μεγάλη λύπη είδα συναδέλφους μου να αντιπαρατίθονται και να δημιουργείται ένα κλίμα διχόνοιας και ένα κλίμα αντιπαράθεσης, το οποίο δεν ταιριάζει στην υγεία, δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία μου και στην πολιτική μου, και παρακαλώ πάρα πολύ από όλους το ζητώ να πέσουν οι τόνοι. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που μπορεί να αντιμετωπιστεί το αγαθό της υγείας. Απέδειξα με τον αντικαπνιστικό νόμο σε καπνιστές και μη καπνιστές, ενώνοντάς τους σε μια τεράστια επιτυχία. Ευχαριστώ την ελληνική κοινωνία για τη στήριξη στο μέτρο αυτό το οποίο εφαρμόστηκε, ότι δεν μας χωρίζει τίποτε.
Εξήγησα ότι τις βλαβερές συνέπειες του καπνού και όλοι μαζί ενωθήκαμε σε μια μεταρρύθμιση η οποία πέτυχε και είμαι υπόχρεος στον ελληνικό λαό γι' αυτό. Ομοίως πρέπει να λειτουργήσουν και οι ιατροί, το παραϊατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό στη χώρα. Έδειξα ο ίδιος το παράδειγμα. Ρίχνοντας τους τόνους και αδιαφορώντας για την αντιπαράθεση με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία με τον κύριο Ξανθό και τον κύριο Πολάκη. Είναι έξω από τη φιλοσοφία μου και τη φιλοσοφία μας. Οι προσωπικές αντιπαραθέσεις και αυτές οι εικόνες που έκαναν ζημιά στην υγεία. Καλό όλους να καταλάβουν ότι ο Έλληνας ασθενής, η μέση ελληνική οικογένεια έχει ανάγκη στήριξης και φροντίδας, ότι όλοι θέλουν να καταλήξουμε στο ίδιο σημείο, να περιθάλψουμε, να στηρίξουμε, να φροντίσουμε την ελληνική οικογένεια και ότι αυτοί οι τρόποι και αυτές οι μέθοδοι δεν βοηθούν και δεν είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Κύριε Υπουργέ, να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχουμε ήδη, Γιώργο, τα πρώτα ερωτήματα. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Παρακαλώ. Θα αγοράζει το ελληνικό δημόσιο υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα. Μα αγοράζει ήδη. Μάλιστα. Αυτές οι υπηρεσίες θα μεταφερθούν μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο ή θα εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η σχέση φεύγω εγώ, πηγαίνω σε ένα ιδιωτικό κέντρο. Αυτό δεν έγινε αντιληπτό. Το απάντησα και πριν. Ναι. Εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ, εντός του νοσοκομείου, οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, ποιοτικές, άρα εντός του νοσοκομείου με τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εντός του νοσοκομείου και πληρώνονται από τον ΕΟΠΗ. Άρα, Υπουργέ, εγώ είμαι ο θεματοφύλακας, θα το πω για αυτή τη φορά, Γιώργο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ είναι η μεγάλη σύγκριση. Εγώ είμαι ο θεματοφύλακας της δωρεάν και δημόσιας. Λέτε μέσα στο νοσοκομείο, κύριε Υπουργέ. Αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα. Γυναίκα τώρα μου στέλνει και μου λέει: μου κλείνουν ραντεβού ο μαστολόγος για 6 μήνες μετά. Πάω για ένα πρόβλημα το οποίο είναι σοβαρό, δεν βλέπω ρε παιδί μου, και μου λένε μετά από 8 μήνες. Λέει, θα έχω στραβωθεί μετά από 8 μήνες. Ή δεν λειτουργούν. Εσείς λέτε ότι με τη μεταφορά αυτών των υπηρεσιών που θα αγοράσει ο ΕΟΠΗ και θα γίνονται μέσα στο νοσοκομείο, θα μειωθεί και ο χρόνος αναμονής? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα μειωθεί ως εξής. Εμείς έχουμε βάλει για τους διοικητές μας τα νοσοκομεία ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και έναν μπούσουλα λειτουργίας των νοσοκομείων τέτοιο που θα μειωθεί η γραφειοκρατία και θα ενισχυθεί η στήριξη και η εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να υπάρχουν αυτές οι αγγελώσεις. Θα το κάνουμε ελεολογισμένα, θα το κάνουμε εξηγώντας στον κόσμο πώς θα γίνει αυτό και θα μετρήσουμε τα αποτελέσματα. Εγώ έβαλα αξιολόγηση στα νοσοκομεία με νόμο του κράτους πρώτη φορά στα 45 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι διοικητές μου, όπως εξήγησα, πρέπει να είναι μαζί με τους γιατρούς και τον γιατρό υπηρεσίας στις εφημερίες και να βλέπουν ότι ο κόσμος δεν ταλαιπωρείται. Σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο κλείνονται τα ραντεβού, να ομογενοποιηθεί αυτό και να γίνει ηλεκτρονικό, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Σημαίνει ότι πρέπει εκεί που υπάρχουν παθογένειες να συνεργάζονται κεντρικά και να μπορούμε να τις λύνουμε. Όμως, κύριε Παπαδάκη, είμαι υποχρεωμένος να κάνω 2-3 ανακοινώσεις. Είναι σημαντικές κατά σε αυτό έτσι. Κάτι που λέτε να σας ρωτήσω μόνο. Αυτό σημαίνει ότι εκεί όπου υπάρχουν ελλείψεις, δεν λειτουργούν μηχανήματα, αξονικοί, μαγνητικοί, ακτινολογικά, θα λειτουργούν τώρα πια? Γιατί εκεί ταλαιπωρείται πολύ ο κόσμος. Πηγαίνουν σε δημόσια νοσοκομεία και δεν λειτουργούν αυτά τα μηχανήματα. Αυτή είναι μια υπεραπλούστευση. Και υπήρχε και μια συνεργασία. Μισό λεπτό, Γιώργο μου, όχι σε εσάς κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ. Υπήρχε και συνεργασία. Κατευθυνόμενη. Ναι, σαφώς. Να πας του Παπαδημητρίου ή να πας του Παπακλημίτσου. Ποιος δεν το έχει νιώσει αυτό από αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν? Όπου ο άλλος έπαιρνε και το ποσοστό του. Δεν συμβαίνει με όλους τους γιατρούς, τους οποίους εκτιμώ και νομίζω ότι έχουμε τους καλύτερους γιατρούς. Έτσι, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αλλά συνέβαινε, κύριε Υπουργέ. Ακούστε, θέλω να βάλω μερικά πράγματα σε μια σειρά για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί πράγματι μπήκαμε σε ένα θέμα το οποίο ήταν της επικαιρότητας, αλλά πρέπει να εξηγηθεί τι σημαίνει κοινωνική πολιτική, τι έγινε μέχρι τώρα και τι θα γίνει στα νοσοκομεία της χώρας το 2020. Καθαρά πράγματα. Καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, είμαι υποχρεωμένος να ξεκινήσω αυτό το οποίο προαναγγείλατε πριν μπω στο στούντιο. Ακούστε, εγώ έβγαλα ανατιμολόγηση και νέο δελτίο τιμών φαρμάκου, το οποίο παρέλαβα με αυξήσεις μέχρι 10% από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Διαπραγματευτήκαμε. Το αλλάξαμε και αντί αυξήσεων, ξέρετε σε πόσα φάρμακα θα έχουμε αυξήσει, κύριε Παπαδάκη? 0, σε κανένα. Και μειώσεις θα έχουμε σε πάνω από 3.000 φάρμακα. Θα μειωθεί ο ΦΠΑ σε φάρμακα. Μισό λεπτό. Και αυτό έφερε εξοικονόμηση 180 εκατομμύρια ευρώ. Και λέω αυτή τη στιγμή στους συμπολίτες μας ότι απευθείας στους συμπολίτες μας φέρνει εξοικονόμηση για το 20 50 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή οι Έλληνες θα πληρώνουν για φάρμακα τη συμμετοχή τους το 2020 50 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Αυτό αποδεικνύει
την κοινωνική μας πολιτική και τη στήριξη στο συνταξιούχο, για παράδειγμα, κύριε Παπαδάκη, που λέγατε πριν, που μπορεί να παίρνει σύνταξη 700 ευρώ ή 800 ή 650 και τα 400 τα δίνει σε φάρμακα. 50 εκατομμύρια ευρώ απευθείας λιγότερη συμμετοχή στον πολίτη σε φάρμακα για το 2020. Και 180 εκατομμύρια θα μπουν κριτήρια. Θα μπουν κριτήρια, γιατί για παράδειγμα, μέχρι τώρα με το ΕΚΑΣ, τα ακούγατε, μάλιστα και σας έκανα και νόημα. Καταργήθηκε το ΕΚΑΣ. 12 ευρώ πέρανε το μήνα. Μέσα στην χορήγηση αυτών των 12 ευρώ το μήνα ήταν και η μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα. Κάτι πρέπει να κάνετε, κύριε Υπουργέ, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Δεν θέλω να υποκαταστήσω ούτε τον Υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, ούτε τον Γουλουκού και τον κύριο Σκυλακάκη. Μαθαίνω ότι υπάρχει ήδη πρόβλεψη σε κωδικό για την συνέχεια του ΕΚΑΣ με έναν άλλο τρόπο. Αυτό είδα ότι ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Για τη συμμετοχή στα φάρμακα που είναι σημαντικό. Μειώθηκαν ήδη η φορολογία σε φάρμακα, μειώθηκε στο 6% από 13% σε κάποια φάρμακα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν μειώσεις και στις παροχές της υγείας και στα φάρμακα. Ξέρετε, για σας το λέω, δεν έχω διάθεση να λαϊκίσω. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι με 300-400 ευρώ, 500 ευρώ, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα για την καρδιά, για το ζάχαρο, για. Και με μειωμένη συμμετοχή τα κουτσόφερναν πέρα. Εάν έρθει η συμμετοχή στο επίπεδο του Γρηγοριάδη, του Παπαδάκη και της Καημένου, δεν θα μπορέσουν κύριε Παπαδάκη, να συνεχίσουν. Προσέξτε, επειδή είναι άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη, και άλλο τι θα κάνουμε και άλλο τι κάναμε, ενημερώνω, έχουν περάσει 5 μήνες, 5,5 από τη διακυβέρνησή μας στην έναρξη. Για το 2020 το Υπουργείο Υγείας εξασφάλισε 50 εκατομμύρια λιγότερη συμμετοχή από των το 13 πολιτών στα φάρμακα. 50 εκατομμύρια λιγότερο από τη συμμετοχή τους. Καμία αύξηση σε κανένα φάρμακο και μειώσεις σε πάνω από 3.000 κωδικούς μέχρι 7%. Εξοικονόμηση για το κράτος 180 εκατομμύρια, έμεση φορολογία δηλαδή στους πολίτες, και 50 απευθείας στην τσέπη των συμπολιτών μας. Αυτό είναι η κοινωνική πολιτική. Πώς θα αντιμετωπίσετε, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι έχουμε έλλειψη φαρμάκων και αυτή είναι τεχνητή? Γιατί οι φαρμακαποθήκες, βλέποντας ότι η τιμή εδώ στην Ελλάδα είναι πιο χαμηλή, πουλάνε σε χώρες που η τιμή των φαρμάκων είναι πιο ακριβή, με αποτέλεσμα να έχουμε έλλειψη στα φαρμακεία. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα το θέμα. Ωραία, κύριε Παπαδάκη. Υπάρχουν διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θεσπίστηκαν, αλλά δεν εφαρμόστηκαν. Προσέξτε, θέλω να είμαι δίκαιος. Θεσπίστηκαν όμως. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η HTA, τα ιατρικά πρωτόκολλα, τα συμβούλια γιατρών, ο τρόπος που ΕΟΦ και ο ΙΦΕΤ παρεμβαίνουν έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει αυτό το οποίο λέτε, είναι υποχρέωσή μου να τρέξω αυτές τις διαδικασίες έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης και πουθενά να μην υπάρχει πρόβλημα. Προσέξτε, να δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαπραγματεύεται την υπατήτητα, τα φάρμακα για την υπατήτητα. Είχαν μείνει ανοιχτά για ένα χρόνο ολόκληρο, χωρίς να μπουν σε κλειστό προϋπολογισμό και να διαπραγματευτούμε την τιμή του. Τελειώνει αυτήν την εβδομάδα και τα αποτελέσματα θα είναι συγκλονιστικά. Δηλαδή, αυτό θα το κάνουμε, δηλαδή εκπτώσεις και μειώσεις των τιμών με βάση τη διαπραγμάτευση που κάνουμε με τις εταιρείες του χώρου. Αυτό θα το κάνουμε συστηματικά με μεγάλες οικογένειες φαρμάκων, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές τους, η ασφαλιστική τιμή, αυτή δηλαδή την οποία αγοράζει το κράτος, και άρα προφανώς θα μειωθεί η ασφαλιστική για τιμή. Για τα εμβόλια μιλάμε, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Όχι μόνο για την υπατήτητα. Μειώνεται άρα και η τιμή